Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι έρωτες της ζωής του που είχαν άδοξο τέλος. Για πρώτη φορά η Νάντια Μπουλέ, χαμογελαστή, απαντά για την προσωπική ζωή του Γρηγόρη και σχολιάζει τον χωρισμό του. Με ρωτάνε, μου καιρό να με ρωτήσουν. Γιατί χώρισε, το έχεις μάθει ότι μετά από 3 μήνες σχέση χώρισε. Ήταν αυτό που έψαχνε. Όχι, το ακούω από εσάς. Ωστόσο, κρατάτε φιλικές σχέσεις. Δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, αλλά ένας άνθρωπος που έτσι κι αλλιώς έχω θετικά αισθήματα για εκείνον. Το έχω πει πολλές φορές και δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος να ξανανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο. Δεν έχω να σας πω κάτι διαφορετικό. Μιλούσε πάρα πολύ ανοιχτά. Αυτή την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου που έχει προχωρήσει τη ζωή του και πολύ καλά έχει κάνει. Να μην σας το σχολιάσω παραπάνω, γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί και δεν έχω και κανένα λόγο να μπω μέσα σε αυτό. Δεν είναι λίγες οι φορές που δημοσιεύματα ήθελαν τον παρουσιαστή να ανεβαίνει τα σκαλιά της Εκκλησίας. Όμως λίγο καιρό αργότερα εκείνος τους διέψευδε με έναν χωρισμό. Ράνια Θρασκιά, η πρώτη σχέση του παρουσιαστή που απασχόλησε το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, εκεί που και οι δύο έκαναν τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα σε τοπικό κανάλι. Νέοι με όρεξη για δουλειά στήριζαν ο ένας τον άλλον, κατάφεραν να γίνουν ένα δυνατό δίδυμο και να δημιουργήσουν μια ισχυρή φιλία. Οι επαγγελματικές προτάσεις από μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια χωρίζουν τους δρόμους τους και φέρνουν και τους δύο στην Αθήνα. Εκείνη ασχολείται με την ενημέρωση και ο Γρηγόρης με την ψυχαγωγία. Όμως, όταν ο παρουσιαστής αναλαμβάνει τα ενία της πρωινής εκπομπής του Μέγκα, της κάνει πρόταση να συνεργαστούν. Η Ράνια Θρασκιά φεύγει από τον Αντένα που παρουσίαζε δελτία ειδήσεων για να ακολουθήσει τον Γρηγόρη στον όμορφο κόσμο το πρωί. Ράνια Θρασκιά! Θέλω να σου δώσω 2 ευχαριστώ, έτσι από την καρδιά μου. Το πρώτο, γιατί όταν οι άνθρωποι του Μέγκα σου εμπιστεύτηκαν αυτή την καθημερινή 3 ώρες επικοινωνία με τον κόσμο, μου άπλωσε το χέρι και μου είπε έλα. Στο πλατό δεν δημιουργήθηκε μόνο μια νέα τηλεοπτική παρέα, αλλά και ένας μεγάλος έρωτας ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές. Παρόλο που στην αρχή προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα, οι κοινές τους εμφανίσεις πρόδωσαν τη σχέση τους και το γεγονός ότι έμεναν κάτω από την ίδια στέγη. Και ύφος. Η Ράνια ήταν εδώ, είναι μια γυναίκα που φτιάξαμε μαζί τον όμορφο κόσμο και νομίζω δεν λείπει μόνο σε μένα, λείπει σε όλους τους συνεργάτες. Κάποια στιγμή τόσο η προσωπική όσο και η τηλεοπτική δρόμη του Γρηγόρη και της Ράνιας χωρίζουν. Εκείνος παρέμεινε στην εκπομπή και εκείνη βρήκε στέγη σε άλλο κανάλι. Η σχέση τους ήταν πλέον σχεδόν ανύπαρκτες. Ο Γρηγόρης συνέχισε τη ζωή του και η Ράνια έκανε τη δική της οικογένεια. Σαν άνθρωπο εκτιμώ πάρα πολύ για τη στάση που κράτησε και που κρατήσαμε είναι η Ράνια Θρασκιά. Δηλαδή η Ράνια και σαν συνεργάτης πριν και μετά η κυρία, μια απίθανη προσωπικότητα και ένας απίθανος άνθρωπος που θα τον θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Τον Σεπτέμβρη του 2008 στη ζωή του Γρηγόρη Αρναούτογλου μπαίνει Νάντια Μπουλέ. Η πρώτη γνωριμία έγινε στο δοκιμαστικό που έκανε για την εκπομπή «Όμορφος κόσμος». Και οι δύο βρίσκονταν σε σχέση τότε και έτσι το φλερ τους ξεκίνησε λίγο καιρό αργότερα κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων. Η Νάντια Μπουλέ αφήνει το άλτερο που παρουσίαζε την εκπομπή «Lifestyle» για να βρεθεί στον όμορφο κόσμο το πρωί δίπλα στον Γρηγόρη. Πολύ γρήγορα οι δύο παρουσιαστές γίνονται ζευγάρι και απολαμβάνουν έναν έρωτα που απασχολεί για μήνες τα lifestyle περιοδικά. Συγκατοίκηση, κοινά ταξίδια, κοινές διακοπές και ένας έρωτας που δεν μπορούσε να κρυφτεί. Πολλοί ήταν εκείνοι που βιάστηκαν να πούν πως επιτέλους ο Γρηγόρης βρήκε τη γυναίκα της ζωής του. Όμως σχεδόν ένα χρόνο μετά το ζευγάρι περνά την πρώτη του μεγάλη κρίση και οδηγείται στον χωρισμό. Αν και αποφεύγουν να παραδεχτούν δημόσια το τέλος της σχέσης τους, το αμήχανο χαμόγελο στις συνεντεύξεις τους τους προδίδει. Δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους και έτσι μέσα στο χειμώνα γίνεται επανασύνδεση, που όμως λίγους μήνες αργότερα οδηγεί και πάλι σε χωρισμό. Ακολούθησαν αρκετές επανασυνδέσεις, όμως το οριστικό τέλος δεν άρχισε να έρθει, με την άδεια να φεύγει από το σπίτι του Γρηγόρη και να μετακομίσει στο δικό της. Μετά από αρκετούς μήνες μοναξιάς, στο πλευρό του Γρηγόρη, είδαμε την τελευταία του σύντροφο, Νικόλ Κοτοβός. Το ζευγάρι γνωρίστηκε έξω από το μαγαζί που διατηρεί η Νικόλ στην Κηφισιά. Γνωρίστηκαν τυχαία, χάθηκαν για αρκετό καιρό, μετά ξανασυναντήθηκαν και έγιναν ζευγάρι. Ο Γρηγόρης ήταν εκείνος που έκανε το πρώτο βήμα, ζητώντας της να την βοηθήσει στη μεταφορά των τραπεζιών μέσα στο καινούριο της μαγαζί. Το πρώτο ραντεβού δεν άργησε να κλειστεί.
Φήμες στις τελευταίες ημέρες θέλουν την Νικόλ και τον Γρηγόρη να μην είναι πια μαζί. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα οι δυο τους έμειναν χωριστά. Η Νικόλ κρατάει μια στάση διακριτική. Δεν επιβεβαιώνει, δεν διαψεύδει το χωρισμό. Ήσουν έτσι μαζί με τον Γρηγόρη, μαζί περάσατε? Παιδιά, είναι. Είμαι η οικογένειά μου εδώ, οπότε μαζί τους το πέρασα. Απλά επειδή γράφτηκαν πολλά ότι χωρίσατε. Δεν σου πολλά, έχω περάσει καλά. Ο Γρηγόρης απέφευγε να κάνει παρήκτουπες δηλώσεις για την Νικόλ. Όταν στις συνεντεύξεις το ρωτούσαν αν είναι ευτυχισμένος, απαντούσε με βεβαιότητα ναι. Αλλά όταν οι ερωτήσεις περιστρέφονταν γύρω από τον γάμο και τα σκαλιά της εκκλησίας, τότε εκείνος απαντούσε πως είναι πολύ νωρίς για να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις. Έχεις ζήσει το Γρηγόρη ερωτευμένο. Νομίζω ότι όταν έχεις δει, μπορείς να καταλάβεις πότε ο Γρηγόρης είναι φουλ με τα μούτρα και πότε όχι. Μια χαρά είναι. Ποια ήταν η γυναίκα που τα στιγμάτισε περισσότερο από όλες αυτές που ακούσαμε και είδαμε τώρα στο βίντεο? Εντάξει, μέσα στην καρδιά του δεν μπορώ να είμαι, ούτε μέσα στο μυαλό του και δεν μπορώ να ξέρω. Ο Γρηγόρης ήταν ένας πολύ δοτικός άνθρωπος σε όλες τις σχέσεις. Είτε στις σχέσεις του με φίλους, είτε στις σχέσεις του με κάποιες κοπέλες. Εσύ ποια σχέση έχεις ζήσει όμως, με ποια γυναίκα? Εντάξει, γνωριζόμασταν πάρα πολλά χρόνια με τον Γρηγόρη από εκεί και πέρα. Τι εννοείς, δηλαδή? Με την Αρμονιαστιά τον θυμάμαι. Και με τη Ράνια τον θυμάμαι. 2003-2004, πολλά χρόνια πίσω. Με τη Ράνια. Ήταν αρμονιασμένο τύπου με βέρες και τέτοια, συγγνώμη. Μια κοπέλα που ήταν πάρα πολλά χρόνια τέλος πάντων. Καλά, για να μην το γενικεύουμε τώρα, πριν 100 χρόνια, πια στα πόδια κούρευτο. Μα είναι έτσι άνθρωπος που είναι. Ζηλεύει, είναι. Πώς να το πω. Εσύ δεν ζηλεύεις τη σχέση σου? Παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι, εγώ ζηλεύω. Γρηγόρης. Το ίδιο πράγμα και ο Γρηγόρης. Δεν γίνεται. Δεν είναι από τον Άρη ο Γρηγόρης, ας πούμε. Άνθρωπος είναι γι' αυτό. Εντάξει, τώρα μην με βάζει μέσα στη διαδικασία να σου πω για τον Γρηγόρη. Δεν μπορώ να σου πω τώρα για τα προσωπικά του. Εσύ τι γυναίκε όλε έχει βοηθήσει, φυσικά. Κοίτα, και μόνο και μόνο το ότι είναι νούμερο ένα τηλεοπτική προσωπικότητα ο Γρηγόρης. Όποια γυναίκα είναι δίπλα του, παίρνει από τον Γρηγόρη. Κοίτα όμως κάτι στην περίπτωση της Νικόλ. Ναι. Η Νικόλ δεν βρέθηκε δίπλα του επί τούτου για να κερδίσει κάτι. Εγώ δεν ήξερα ότι φτιάχτηκε κάποια κοπέλα. Ναι, θα σου χωρίσει πολύ. Βγήκε το βιογραφικό τη λόγω του ότι είναι σύντροφο του Γρηγόρη. Συγγνώμη, Τζορτζέλα, είναι γνωστή πολύ. Εκτό αυτού δεν έχει ανάγκη και γιατί προέρχεται και από μια πολύ έτσι. Ιδιαίτερη οικογένεια. Που την είναι καλή, όλε οι οικογένειε καλέστε μου, την είναι πολύ αυτό. Ναι. Εννοώ από μια οικογένεια η οποία έχει έτσι ένα επαγγελματικό πετυχημένο background πίσω. Ναι. Πρέπει να σα πω κάτι όμω. Πάντα σε ένα χωρισμό το λένε και μάλλον ισχύει ο ένα πονάει περισσότερο. Και σε αυτή την περίπτωση φάνηκε. Να σου πω κάτι. Ο φάνηκε ότι η Νικόλ. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Όταν στη συνέντευξη το Γρηγόρη Αρναούτο λέει εντάξει, τρεις μήνες ήμουν με την κοπέλα. Και η Νικόλ βλέπει ότι προσπαθεί να κρατήσει μια στάση λίγο πιο διακριτική. Σε διακόπτω. Ο Γρηγόρη είναι ένα πρόσωπο το οποίο εκτίθεται μέσα από τη δουλειά του. Είναι λογικό να θέλουμε τι δηλώσει. Του, να κατευνάσει ενδεχομένως μία φασαρία που έχει ξεσπάσει γύρω από την προσωπική του ζωή με αφορμή την τελευταία του σχέση. Η Νικόλ το επικοινωνιακό παιχνίδι δεν το ξέρει τόσο καλά. Ή και αν το ξέρει, γιατί έχει υπάρξει στο χώρο μας δουλεύοντας στην Αμερική, έχουν άλλη νοοτροπία οι ξένοι από εμάς. Ο Γρηγόρης πολύ σωστά και πολύ καλά κάνει και θέλει να ηρεμήσει λιγάκι και να χαμηλώσει τον χρόνο. Αυτό δεν το έκανε τώρα μόνο με το χωρισμό, το έκανε και από την πρώτη στιγμή που μίλησε. Και το κρατούσε έτσι την αρχή. Θυμάσαι ότι δεν θέλω να δείξω ότι είμαι. Να πω ότι είμαι ερωτευμένος, γιατί αυτά μένουν και πάλι μπορώ να τα νεράσω κάποια στιγμή. Κρατούσε μικρό. Αυτή έχει μάθει το παρελθόν. Στο περιβάλλον, εγώ που μίλησα της Νικόλ, αυτό το οποίο έχω μάθει είναι ότι την ενοχλούν να ακούγεται ότι εκμεταλλεύτηκε τον Γρηγόρη, γιατί αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Τον Γρηγόρη πραγματικά τον αγάπησε και αν μίλησε στον Γιώργο, τον Σατσίδη, μίλησε γιατί είναι φίλοι από χρόνια και γνωρίζονται. Καλά ήταν. Και αισθανόταν πάρα πολύ άνετα, γι' αυτό πήγε. Και δεν μίλησε μόνο για τον Γρηγόρη, μίλησε και για τα επαγγελματικά της σχέδια. Και από εκεί και πέρα είναι σταθμός της ζωής της. Εγώ θέλω να πω ένα άνθρωπο τον αγαπάει, δεν έχω τελειώσει. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπάει και κάτι ακόμα το οποίο έμαθα. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Μπορεί το ζευγάρι να είναι ξανά μαζί. Ποτέ δεν ξέρει κανείς κάτι. Ένα μπράβο στην Νάντια με τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα. Ναι, μωρέ, μπράβο. Έπρεπε να περάσουν χρόνια για να μιλήσει για τον Γρηγόρη, να τα φτιάξει ο Γρηγόρης μάλλον, να παντρευτούν, να κάνουν να ράνουν και μετά να μιλήσει για τον Γρηγόρη Νάντια που λέει. Μίλησε όμως πάρα πολύ ωραία. Με συγχωρείτε, ήταν από τις φορές που έβλεπα την Νάντια και τη ευχαριστιόμουν. Γιατί δεν διέκρινα καμία νευρικότητα στο βλέμμα της και στον τρόπο που μίλαγε όταν. Τη ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι αυτό το κεφάλαιο που ξέρω ότι είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Και το φαντάζομαι να έχει χωρίσει και να σε ρωτάνε συνέχεια για τον πρώην. Δηλαδή, μα γι' αυτό είναι πρώην, επειδή δεν είναι νυν. Κάτσε να δω. Βιογραφικό. Τίποτα. Πρέπει να βρούμε άντρα στην Άντια. Γιατί αλλιώ αυτό δεν θα τελειώσει. Δεν νομίζω ότι έχει την ανάγκη μα, Φλωρέτα. Ξέρω ότι δεν έχει την ανάγκη, αλλά άμα έχετε εσεί κάποιον. Έχει σχέση. Δεν ξέρω. Εγώ τα ξέρω ότι πρέπει να πάω στη Θέμη. Σα μεταφέρω όλοι στο control.